μισθοσκέψεις και αποπληρωμής οφειλών. Ακούτε το βήμα από ποιος ομάδα στην Βουλή. Ο κύριος Πρωθυπουργέ, έχετε ερώτηση, κυρία Τσοκούλη. Ερώτηση ή τοποθέτηση. Κύριος Βουλτός και μετά η κυρία. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που είπατε, κύριε Σύμβουλε, ότι η Οικονομική Επιτροπή έγινε σήμερα το πρωί, προφανώς το πρόβλημα της μίσους και του προπολογισμού η υπηρεσία και ο Δήμαρχος του γνώριζαν. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σήμερα, έχουμε 5 Απριλίου. Ο προπολογισμός του Δήμου μας έπρεπε να έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τις 15 Νοέμβρη, σύμφωνα με την νομοθεσία. Το θέμα του προπολογισμού είναι το πιο σοβαρό. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Μετά τον Δεκέμβρη ήρθε το θέμα του προπολογισμού εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι έτσι γραφικοί αντιπολίτευση εντός εισαγωγικών από την αποδό πτέρυγα φωνάζαν 2,5 ώρα το πρωί. Και φωνάζαν γιατί έτσι θέλανε να κάνουν αντιπολίτευση. Άλλωστε, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα προσωπικά, ξέρετε ότι παρεμβαίνω όταν υπάρχει πράγμα. Θέμα σοβαρό και θέμα ουσίας. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί να κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση εδώ. Τότε λοιπόν είχαμε ενστάσει για τη διαδικασία και τον τρόπο που είχε ακολουθεί. Δεν θέλω όμως να σου πω αυτό, κάνω την έτσι μετά. Πήρα το λόγο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Μας είπατε ότι ο προπολογισμός δεν είναι σωστή. Μάλιστα. Το ίδιο μας λέγατε και στις 18 Δεκεμβρίου. Δεν είναι σωστή. Μάλιστα. Ένας λοιπόν κακό προέδρος δεν θέλει να το πιστέψει, αφιβάλλει. Είναι δύσκολος. Έχει να θέσει το εξής ερώτημα. Το σχέδιο προπολογισμού στις 18 Δεκεμβρίου που ψηφίσαμε έλεγε στον κωδικό των απολογιώσεων οικοπαίδων ότι είχατε γράψει ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμύρια, όχι μάλλον της τάξης, ακριβώς 5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα εγώ λοιπόν, γιατί δυστυχώς το σχέδιο αυτό θα το πούμε αργότερα, το σχέδιο του νέου προπολογισμού, αυτό το τροποποιημένο τέλος πάντων σχέδιο, το λάβα εχθές το μεσημέρι με email. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος για να κάτσουμε να το δούμε εκτενέστερα. Είπαμε αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται μελετημένα, σωστά και όχι τελευταία στιγμή. Είχαμε πολλούς μήνες που περάσανε και ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό το νέο σχέδιο προπολογισμού στον ίδιο κωδικό τώρα γράφει 2.200.000. Και λέω και εγώ. Τότε, 18 Δεκεμβρίου, μας λέγανε ότι δεν κλείνει και πρέπει να γραφτούν αυτά τα 5 εκατομμύρια γιατί έχει τεθεί το συγκεκριμένο κωδικό. Σαν θέμα, και δεν το αναφέρω. Και είναι και πολλά τα λεφτά. Τώρα ξαφνικά είναι 2.200. Πώς γίνεται από 5 εκατομμύρια να γίνεται 2.220.000, έτσι ξαφνικά, δηλαδή ουσιαστικά 3 εκατομμύρια συν πλην, δηλαδή το τι κάνω. Και άλλο ένα σχέδιο προπολογισμού, πόσο. Θα μου επιτρέψετε να μου δώσετε καταρχήν μια εξήγηση για το πώς έγινε αυτή η αλλαγή. Και επίσης θέλω να ρωτήσω στην πορεία, όταν φτιάχνουμε νέο σχέδιο πέρα τις επισημάνσεις που έχουν γίνει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και των παρατηρήσεων προφανώς που σας έχουν κάνει. Αλλάξατε και άλλους κωδικούς. Προσπαθήσατε να αλλάξετε και άλλους κωδικούς. Γιατί εγώ, δίνοντας μια ματιά εχθές το βράδυ, είδα πάρα πολλούς κωδικούς που έχουν αλλάξει από εσά. Φαντάζομαι ότι το κάνατε με σκοπό να βελτιώσετε και να μειωθεί η ψαλίδα. Αλλά τελικά η ψαλίδα αυτή έχει μεγαλώσει. Πετε όμως για το δικό του αποζημιώσεις. Ευχαριστώ.